συναγωνιστή και φίλε Λάζαρε. Γράφτηκαν και υπόθηκαν πάρα πολλά για τη ζωή και τη δράση σου. Όσα και γράφτηκαν και θα γραφτούν, δεν θα μπορέσουν να περιγράψουν την αγωνιστική σου πορεία. Μια πορεία που δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με αίμα. Το έργο, η δράση, ο αγώνας σου για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος και η κοινωνία με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Να περιγράψουν τα βασανιστήρια, τα βάσανά σου, αλλά κυρίως την αδούλωτη στάση σου απέναντι στον ταξικό εχθρό που ξεπέρασαν έναν ολόκληρο αιώνα. Λέμε συχνά ότι έφυγε ένας ακόμα αγωνιστής από τη δρακογένειά της Ισλαμικής Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σήμερα όμως λέμε ότι έφυγε ο Λάζαρος, ένας πρωτοπόρος με όλη τη σημασία της λέξης, ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, γιατί αυτός ήσουνα. μιλήχιος, ήρεμος, άριστος συζητητής που μπορούσες να επικοινωνήσεις ακόμα και με τα μικρά παιδιά νυχοπερπατούσε για να μην ενοχλήσει τον διπλανό σου σύντροφο. Αλλά ταυτόχρονα ήσουν αδιάλαχτος, αλήγιστο απέναντι στου εκμεταλλευτέ του λαού, απέναντι στην αστική τάξη, απέναντι και στου δικού σου διώκτε. Και στα πιο φρικτά βασανιστήρια έμεινε όρθιο, αλόβητο, αταλάντευτο, αλήγιστο έμεινες άνθρωπος. Πόσες φορές δεν απάγγειλες ρίτσο και αγουλέ και πόσο σε ακούγαμε σε νεκρική γη οι φίλοι και οι σύντροφοί σου όταν ιστορούσες τη σφαγή στη Μαχρόνισο όπου ήσουν παρών. Τα μέλη και οι φίλοι του Σφαίρα, σε θυμόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή να κρατάς το πανό του συνδέσμου στις διαδηλώσεις. Εσύ ένας εκατόχρονος αγωνιστής, μαχητής, κομμουνιστής. Θα σε πάντα με σεβασμό, με αγάπη και περηφάνεια. Θα προσπαθούμε να βαδίσουμε στα χνάρια σου. Σύντροφε Λάζαρε, άφησε σπουδαία παρακαταθήκη για τις γενές που θα έρθουν. Θα ακολουθήσουμε τον αγωνιστικό και αταλάντευτο δρόμο και παράδειγμά σου μόλις την προπερασμένη Τετάρτη ανταμώσαμε. Μιλήσαμε μαζί σου ζωντανά για στερνή φορά και με τη σκέψη να ανταμώσουμε ξανά στις 20 του Γενάρη στα γενέθλιά σου μαζί με τα μικρά μας. Το χαμόγελό σου, η απέραντη αισιοδοξία σου, η πίστη σου στο μαρξισμό-λενινισμό στο εργατικό κίνημα η αυτοπεποίθησή σου ότι με τον συλλογικό αγώνα ο σοσιαλισμός θα είναι ο νικητής του αύριο μας γεμίζει εμπιστοσύνη και δύναμη για τη συνέχιση του αγώνα. Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΦΕΑ σου απευθύνουμε το ώρα καλή, αγαπημένη σεβαστέ, ανυποχώρητε, αλυσμόνητε σύντροφε και φίλε Λάζαρε. Σε ευχαριστούμε πολύ.